Κύριε Πρόεδρε, ο Κύβος ήρθε, ο αγώνας ξεκινάει με συλλαλητήριο στην Πτολεμαϊδα. Ναι, τη Δευτέρα 25 του μήνα, 5 το απόγευμα, ξεκινάει ο αγώνας. Σε πρώτη φάση έχουμε πραγματίσει ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Αύριο θα δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου όλων των συνδεργαντών στο Δημαρχείο της Πτολεμαϊδας. Τι κάνουμε έκκληση στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας όλων να παρευρεθεί προκειμένου να στείλουμε ένα μήνυμα. Είναι η αρχή του αγώνα και το συλλαλητήριο θα σημάνει πολλά. Για τι επόμενε κινήσει. Αυτό που πάνε να γίνει δεν έχει προηγούμενο, το έχουμε πολλές πολλέ φορέ. Ήδη σήμερα και επίσημα λένε ότι το 23 κλείνουν σχεδόν όλε οι μονάδε, είναι μάλλον μέχρι το 23. Αυτό που λέμε σε όλε τι ενημερώσει και το βράδυ τη ίδια μέρα ξεκινάει και η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση και για το νομοσχέδιο, αλλά και για το... την απολιγνητοποίηση που πάνε να γίνει στην περιοχή μα. Είναι βέβαιο ότι ακριβώ μετά τι απεργιακές κινητοποιήσεις θα προγραμματίσουμε όλοι εμεί που συνδιοργανώνουμε το συλλαλητήριο μια σειρά από δράσει προκειμένου να μπορέσουμε να πείσουμε ότι αυτό που σχεδιάζουν δεν μπορεί να υλοποιηθεί στη Δυτική Μακεδονία, δεν του το ζητάει κανένα, γίνεται καθαρά για να εξυπηρετηθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στο φυσικό αέριο. Είναι αγώνα στο ΔΕΙΤΖΙΔΟΝ. Όχι τι θα κοστίσει στην τοπική κοινωνία. Καταρχήν, έχουμε πει πολλέ φορέ ότι δεν είναι αγώνα στο ΔΕΙΤΖΙΔΟΝ ή μάλλον είναι και αγώνα στο ΔΕΙΤΖΙΔΟΝ γιατί είμαστε όλοι κάτοικοι αυτή τη περιοχή. Το τι θα υποστεί αυτή η περιοχή, κανένα δεν μπορεί να το υπολογίσει. Το μέγεθο τη καταστροφή είναι τέτοιο και εκτιμώ ότι δεν, ε, σε κανένα σημείο του πλανήτη δεν έχει υποστεί τέτοια ζημιά αυτό που θα πάθει η Δυτική Μακεδονία. Θα σα πω ένα παράδειγμα για να το ξέρουν οι φίλοι Ακροατέ, φίλοι τηλεθέτε, μάλλον που μα βλέπουν, ότι πριν από δύο μήνε σε μια ημερίδα του επιμελητηρίου για την μεταγεννική περίοδο, ένα εκπρόσωπο του Δήμου από το Νιου Καστ ανέφερε ένα παράδειγμα. Πριν 41 χρόνια έγινε εκεί η απολυμνητοποίηση, δηλαδή κλείσει εργοστάσια με άθρακα, μικρότερη έκταση από αυτά που πάνε να κλείσουν στην περιοχή μα. Και 41 χρόνια δεν έχει συνέλθει αυτή η περιοχή, παρόλο που η οικονομία της Αγγλίας είναι πολύ καλύτερη από τη χώρα μας, πέσαν πολλά χρήματα. Η περιοχή αυτή έχει υποστεί πάνω από 35% μείωση του πληθυσμού της και όπως είπα και πριν 41 χρόνια δεν έχει συνέλθει ακόμα. Στην περιοχή μας που το 47% του ΑΕΠ προέρχεται αποκλειστικά από τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Κάθε μία θέση εργασίας αντιστοιχεί με 3,4 σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΤΕΚ και όχι μόνο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται ο καθένας το τι θα συμβεί σε μια περιοχή που δεν έχει τίποτα άλλο πέρα από τι δραστηριότητε επιχείρηση. Η καταστροφή θα είναι τέτοια που ξαναλέω, κανένα δεν έχει καταλάβει ακόμα το μέγεθο τη ζημιά τη καταστροφή που θα υποστεί ό,τι και αν σχεδιάσουν για την επόμενη μέρα για την περιοχή μα. Άρα, επιβάλλεται ενωμένη ω μία γροθιά να αποτρέψουμε γιατί, όπω είπα και πριν, δεν επιβέλει. Άλλο μεταμιντική περίοδο, άλλο μαλλή μετάβαση, άλλο αυτό που ζητάει και συμφωνήσαμε όλοι μαζί στη Σύνοδο του Παρισίου. Και άλλο αυτό που πάει να γίνει στην περιοχή μα.